Για το Λιμνιό. Αφιερωμένο στο Λιμνιό. Έβγεις, έβγεις λοιπόν. Ας την κολονία. Φεύγεις τα ξένα. Φεύγεις. Μη με ρωτήσεις λοιπόν ποιος φταίει που φτάνουμε τώρα στο χωρίζεμα. Αντίο λοιπόν Δημήτρη, καλή σου σταδιοδρομία εκεί που θα πας, όπως λένε όλα και δείχνουν στην κολονία. Έστευτε Κόλν. Ομάδα με τράγο για σήμα. Ό,τι και αν γίνει, να είσαι καλά. Πες μου, ναι. Με κοντά σου, με ποσοστό μεταπόλησης, με ποσοστό 15%. Ναι. Τον ουρανό. Να πας καλά, να πάρουμε κι άλλα εκτός από τα 3 εκατομμύρια. Να μην πληρώσεις τα ελαττώματά σου, τα αγωνιστικά αν έχεις, λέμε όποια. Να μην, να τα πληρώσω όλα εγώ. Εγώ πάμε, κορυφώνουμε για το ρεφρέν. Αντίο λοιπόν, αντίο. Όχι εκεί στην Α2. Πλοίο. Τι μπορεί να γίνει από την πρωινή στη μεσημβρινή εκπομπή? Να πάρει μεταγραφή στην κολονία ένας παίχτης σου. Αντίο. Ο Φίραζιν Μανφχόν Δημήτρης Βεβίνσουν οι άλλες πέστε. Και εκεί στην κολονία παίρνετε ένα εξαιρετικό παιδί, έναν υπέροχο χαρακτήρα, ένα ταλαντούχο παιδί που αν το δουλέψετε σωστά μπορεί και να κερδίσει τις καρδιές σας. Αυτά κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εισαγωγή μας. Χειροκρότημα, έχει. Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στον αθλητικό Λίμπερο, καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράτα. Αν δεν βάλω το χαλάκι με το κρόσι, αν δεν βάλω το κυλίμι από κάτω, κρυώνουν τα ποδαράκια μου, κρυώνουν οι παντουσίτσες μου. Πάω κατευθείαν στις γραμμές. Το νέο λοιπόν, που προκύπτει, είναι ότι ο Δημήτρης Λιμνιός σε προχωρημένες συζητήσεις, δεν είναι οριστικό, αλλά είναι πολύ κοντά στην Κολονία, ιστορική ομάδα στη Γερμανία, με πάρα πολύ λαό, ομάδα με πολλές μεγάλες προσωπικότητες στο παρελθόν. Θυμάμαι ας πούμε τον Σούμαχα ή Σουμάχερ όπως το λέγαμε εδώ. Θυμάμαι τον Κλάους Φίσα. Θυμάμαι τον Μπιέλιτ Μπάρσκι. Θυμάμαι τον Βούτκε. Θυμάμαι διάφορους σημαντικούς παίκτες στην Κολονία. Με σήμα τον Τράγο, τεράστια πόλη, ποδοσφαιρική κοινωνία και 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου θα πάρει η ομάδα με ποσοστό μεταπόλησης 15% και κάπου εκεί 7,5-8 κατοστάρικα τη χρονιά ο Λιμνιός. Δεν ξέρω αν στεναχωριέται ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ ή αν ευχαριστιέται που δεν κλείνει ο δρόμος σε ένα παιδί να φύγει και να πάει να παίξει αλλού. Η μεταγραφή έρχεται μια εποχή που πήγαινε να αλλάξει θέση, γιατί στην προηγούμενη θέση δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε από το Λιμνιό. Χθες πολλοί παρακολουθούσαμε το μάτς Εθνικής και λέγαμε «Καλά ρε Λεβέντη, αυτά με εμάς γιατί δεν τα κάνεις?» Λέγαμε χθες και όχι τώρα που τον άλλαξε θέση ή προσπαθούσε τέλος πάντων ο προπονητής να τον βάλει όλη την πτέρυγα δεξί μπακχάφ, αλλά ας πούμε πέρσι που ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη φόρα, με ένα πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά μετά το έχασε και αρκετές φορές λέγαμε ότι δεν προχώρησες. Έμεινε στάσιμο σε πολλά πράγματα, έχεις όλα τα προσόντα του κόσμου, την ταχύτητα, την έκρηξη, δούλεψε την τρίπλα σου, δούλεψε τα τελειώματά σου, λέγαμε, έτσι. Φεύγει λοιπόν. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω πάλι μεγάλος γάτος ο Ρέμπε.
Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτός πιστώνεται την όλη ιστορία, είναι από τον μάνατζερ του παίκτη, δεν ξέρω τι είναι, πάντως σιγανοπαπαδιά, να το πω, θα το πω. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Είμαι ο Κώστας Τσαρός και αυτήν την εβδομάδα και την άλλη, όπως υποσχεθήκαμε, πιστοί, εδώ θα είμαστε και πρωί 8-10 και μεσημέρι 2-3. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Αυτή είναι η μία είδηση που αφορά στον Δημήτρη Λιμνιό και είναι αυτό το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Αυτά. Πάμε. Ναι. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, καλώς τον μια παρατήρηση θέλω να σου κάνω. Ό,τι θέλεις. Βγήκε το πρωί ο Μένιος, πρώτος ο άνθρωπος, χάρη και αυτό, πάει να πιάσει ένα θέμα και το λέει δεν είναι της παρούσης. Ναι. Δηλαδή, σωστό και αυτό. Τι είναι της παρούσης, ας πούμε. Ο Λιμνιός. Αυτό. Όλοι μιώσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Τι παρούσες είναι αν εσύ 15 του μηνός τρίτη ημέρα ναι. Έχεις το μεσημέρι εκπομπή. Είναι σημαδιακό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και εγώ έλεγα ότι αυτή τη βδομάδα δεν θα κάνω, αλλά να που κάνω. Α, είδες. Δεν λέω τίποτα. Την άλλη θα κάνω, ναι. Άρα θα είσαι στο μέσα στο, ναι. Στην ημερομηνία. Βέβαια. Κανονικά. Α, μέσα. Είδες που δεν... Που δεν ξέρουμε τι είναι τη παρούση και τι δεν είναι. Γελάει ο Θεός όταν κάνουμε σχέδια. Λοιπόν, α, μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Θέλω να, και εγώ, επειδή δεν θα είναι τη παρούση αυτό που θα πω, βεβαίως. Θέλω να σε ρωτήσω μια απλή ερώτηση. Είμαι έτοιμος. Σαν... Μια στιγμή λίγο. Να βάλω λίγο, θέλω να βάλω λίγο, να κάνουμε λίγο τέτοιο. Φτιάξω. Να κάνω λίγο ατμόσφαιρα, επειδή να μην το πάμε έτσι. Κάνε. Δηλαδή θέλω να κάνω λίγο. Να κάνω. Ναι. Λίγο αγωνία. Πάμε. Λοιπόν, πότε τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα? Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Απαντώ γρήγορα. Λοιπόν, άκου μια άκρηστη πληροφορία να την πω εγώ. Ναι. Τελείωσε τότε που κατέβηκε ο ΠΑΟΚ στην κλειστή πόρτα στο Καραϊσκάκι. Σωστό. Τότε τελείωσε το πρωτάθλημα. Α, εννοείς πότε κρίθηκε, όχι πότε τελείωσε. Πότε τελείωσε, εκεί τελείωσε. Ναι, εννοούσα. Τελείωσε. Εγώ νόμιζα ημερολογιακά ρωτούσες. Πότε τελείωσε, δηλαδή πότε τελειώσανε οι υποχρεώσεις. Ναι. Πότε τελείωσε ο τίτλος πέρσι, το πρωτάθλημα. Α, μπράβο, όχι. Εκείνη τη μέρα, στην παράλληλη πόρτα. Έτσι δεν την είπαν. Έτσι την είπαν. Δεν μου λες, όταν σηκώνεσαι και φεύγεις και από φιλικά, τι επιπτώσεις έχεις? Δεν ξέρω. Αλλά δεν το έχεις κάνει πρώτη φορά, οπότε... Όταν κατηγορείς ένα προπονητή που δεν έβαλε ένα παίκτη, που ήταν άρρωστος, τι επιπτώσεις? Όχι άρρωστος, δεν είχε τέτοιο, οτίτιδα, κορονοϊό. Είμαι λίγο αδιαθετούλης. Μακάρι να μην είχαν τίποτα κανένα στον κόσμο. Εννοείται. Ολόκληρο. Άλλο λέμε τώρα. Τι επιπτώσεις με ρωτάς αν το Βαρέλι έχει πάτο ή όχι? Αυτό με ρωτάς. Αυτό εγώ θέλω να πω, ας πούμε, αυτό που καμιά φορά λες και είναι αγένεια, σκασμός πια φτάνει έλεος. Είναι αγένεια αυτό. Το σκασμός. Όχι. Εγώ λέω κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι. Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι. Αν το έλεγα τώρα. Παράδειγμα, κρατάς τη μύτη σου. Κράτα τη μύτη. Κλείσε και το στόμα. Για να κάνεις βουτιά. Σωστά. Αν δεν αναπνεύσεις, δεν θα σκάσεις. Έτσι. Σκασμός λοιπόν. Κάνε βουτιά χωρίς να πάρεις ανάσα. Γιατί μας ζαλίσατε. Εγώ λέω κάτι άλλο θα σου έλεγα. Αλλά δεν τις παρούσεις. Τώρα πάει το μέσα. Τώρα. Νομίζω ότι θα φορεθεί πολύ φέτος το δεν είναι τις παρούσεις. Η παρούση δεν είναι η όμορφη κοπέλα που κάθεται πίσω στο σχολείο. Που είναι λίγο πιο ανεπτυγμένη. Λοιπόν, είναι αυτό το ρούχο της παρούσης. Άρε παρούση, μας έσκαψουρέψει όλους. Λέγαμε, ας πούμε, είχαμε μία στην Δευτέρα Γυμνασίου, όταν είμαστε και εμείς Δευτέρα Γυμνασίου, χωρίς παρεξήγηση, που ήταν η ωραία της τάξης. Λοιπόν, ήταν η παρούση. Ποια γουστάρουν όλοι την παρούση. Η παρούση. Αυτά. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, η συζήτηση για ποδόσφαιρο. Καλά, είναι, μπορώ να σου πω. Και δέρνει. Τι ωραία να μπορούσαμε μερικές φορές χωρίς να βρίσουμε, αλλά έτσι να είμαστε λίγο πιο αριστοφανικοί. Ναι, τι λέει. Δεν μου λέει.
οι αρχαίοι γιατί το κάνανε. Έλατε. Δεν είχαν κάτι, ούτε εσωρού είχαν, ούτε τίποτα. Ούτε εσωρούχο δεν είχαν όμως. Πηγαίνανε όχι εσωρού, χωρίς εσωρούχο. Κάναν κάτι συμπόσια με τις Κελεμπίες και γινόταν κανονικά, φίλε. Και εμείς για το Σεντόνι συζητάμε. Να πώς πάει η συζήτηση στο Champions League. Και τα δένουμε ένα πακετάκι στο τελείωμα. Λοιπόν, επανέρχομαι και λέω. Ναι. Δεν τους φοβάμαι καθόλου. Ας έρθουν. Τίποτα. Γιατί βγήκαν μερικά. Μολόν. Τα λένε, μολόν. Τα παγαλάκια, ναι, ναι. Τα παγαλάκια που λένε έρχονται. Ας έρθουν. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι, αυτό είναι το ζωάκι. Αυτό είναι. Άμπρο. Ναι. Το παπαγαλάκι. Κρίμα το καημένο το παπαγαλάκι. Γεια σου Παναγιώτη! Ζουμου σου αδερφέ ζουμουσού. Μου! Φιλιά! Φιλιά στο τιμημένο λάκωμα. Φιλιά! Ναι! Γεια σας! Καλησπέρα Κωστή. Καλό στον Ευστράτιο! Αυτός που έχει ωραίο στρατό, φίλε. Δηλαδή δεν είναι τίποτα λιμά, δηλαδή τίποτα δευτερότριτα. Καλά ρε με αυτό το στρατό ήρθες, Ιντερ Τότο. Όχι φίλε, Champions League. F Στράτιος. Αυτός όχι, τον... δεν βγαίνει από εκεί. Μη μου χαλάς τώρα το αφήγημα. Άντε καλά. Ξέρω που πού βγαίνει. Απ' την καλή εντάξει, στράτα. Χαλάσε με εγώ να κάνω στρατό. Εσύ εντάξει, λοιπόν... φίλε. Εντάξει. Εσύ λοιπόν... που έχεις καλή στράτα λοιπόν και περπατάς περήφανος. Πάμε. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι. Ναι. Διαφωνώ. Αυτό που ήθελα να σου πω... Ναι. Πάνω από όλο διάλογος. Να μου πεις ό,τι θες. Είναι ότι στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να μάθουμε να πουλάμε στο σωστό timing. Τα χρήματα με τα οποία φεύγει ο Λιμιός σήμερα είναι τα μισά με αυτά που θα φεύγει το Δεκέμβρη. Το προηγούμενο Δεκέμβρη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε μία πρόταση από τη Μαρσέιγ. Και τώρα που γίνεται, τελειώνει και φεύγει ο παίκτης, μπορώ και να το πω. Η πρόταση αυτή ήταν περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ και 25% ποσοστό μεταπόλησης. Ο ίδιος ο παίκτης θα υπέγραφε πενταετές συμβόλαιο συν 1 με 1,1. Ναι. Άρα είναι τα μισά από ό,τι θα έπαιρνες πέρσι το Δεκέμβρη. Μπορώ να το ολοκληρώσω όμως εγώ τώρα. Ναι. Αλλά είναι καλά σε σχέση με αυτά που έκανε ο παίκτης μετά το Δεκέμβρη. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Σίγουρα. Αλλά το σωστό μαζί σου είμαι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Έτσι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Στο ΠΑΟΚ θα πρέπει να μάθουμε να πουλάμε σε σωστό timing. Ο μόνος που έχει φύγει σε σωστό timing είναι ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει, και κανένας άλλος. Κοίταξε, και ο Λούκας Πέρεθ. Όχι, όχι. Ο Λούκας έφυγε σε κάκιστο timing. Απλά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που έκανε παπάδες εκεί που πήγε. Ναι, πήραμε και αρκετά χρήματα. Όχι. Τίποτα δεν πήραμε. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πήραμε. Απλά ο άλλος έκανε τα αίσχυα και πήραμε πήγε, τη μεταπόληση. Και... Ναι, ναι. Μπράβο. Okay. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Δεν είναι, εγώ δεν το είναι κρίνω ακριβώς. Σαν σύνολο στο τέλος. Αλλά έτσι όπως το λες. Σαν σύνολο μπορεί να είναι καλό. Okay. Σαν σύνολο πήραμε και από τον Γκάρι 6 εκατομμύρια. Η ερώτηση είναι η εξής. Σήμερα ρωτήσουμε. Θεωρείται απώλεια που φεύγει αυτός ο παίκτης? Όχι, κανένας. Νομίζω ότι. Δεν θέλω τώρα να προσβάλλω ούτε τον ποδοσφαιριστή. Πανηγυρίζουμε για τα 3 εκατομμύρια. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που γίνεται, στην παρούσα φάση, νομίζω ότι λέμε. Εντάξει. Εμείς πανηγυρίζουμε. Ακόμα και εγώ σφίγγω τις γροθιές μου τώρα και λέω ότι αφού τον δώσαμε τόσα, μετά από τέτοια καμπή και για να γνωρίζει και ο κόσμος τις λεπτομέρειες μεταγραφής, τα 3 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει ο ΠΑΟΚ είναι καθαρά, έτσι. Δεν είναι το ποσοστό. Όχι, ναι. Καθαρά, συν 15% μεταπόληση. Ναι. Συν... Απλά επειδή έχει και ο Ατρόμητος ένα ποσοστό μεταπόλησης, αυτό θα το κανονίσει η Κολονία με τον Ατρόμητο. Ναι, δεν μας νοιάζει. Εμείς, το ερώτημα, εμείς τα 3 εκατομμύρια τα τσιμπάμε κατευθείαν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αγωνιστικό και είναι ένα. Τι γίνεται με την Μπενφίκα? Με την Μπενφίκα λοιπόν. Θα παίξει ο Λιράτζης. Βάζεις. Θα παίξει ο Λιράτζης. Τον Μάτος θα βάλει. Όχι. Εδώ είμαστε. Εγώ θεωρώ ότι θα παίξει ο Λίρατζης. Κοίταξε και θα σου πω το εξής. Έχω και Μάτος, έχω και Λίρατζη. Ο Λίρατζης αυτό που έδειξε στο φιλικό προχθές, φώναξε είμαι έτοιμος. Βάλε με. Αλλά νομίζω ότι θα πάμε να περιμένουμε να κλείσει πρώτα, λέει. Μη μας μείνει αμανάτη, λέει ο Καραγιά. Ντροπή σου, ντροπή σου. Τα ρήφα. Εσύ, φίλε, αδερφέ. Που κάνεις βόλτες στην Μητροπόλεως. Πέρα από την πλάκα. Αδερφέ μου, Καραγιάννη. Ναι. Να πω αυτή τη φορά και να κλείσω, Κωστή. Θεωρώ ότι για μένα στο μάτσο με την Μπενφίκα θα παίξει ο Λίρατζης. Και ο λόγος που θα το κάνει αυτό ο προπονητής είναι για να δει αν θα μείνει ο παίκτης στην ομάδα ή όχι. Εντάξει. Δηλαδή,
Okay. Εγώ εδώ είμαστε, δεν έχουμε διαφωνία. Εγώ πιστεύω θα βάλει το Μάτος, ο οποίος σε αυτό το match, ο Μάτος, όχι απλά, θεωρώ θα κάνει την εμφάνιση τη ζωή του ο Μάτος σε αυτό το match. Γιατί είχε πάρει και μια κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε. Εγώ έτσι λέω. Εγώ έτσι λέω. Και για να πω αυτό και να κλείσω, εγώ θεωρώ ότι θα βάλει το Λίρατζι σε αυτό το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Και το Λίρατζι να βάλει. Okay. Θα το πετάξει μέσα και θα του πει: κοίταξε να δεις, εγώ προσωπικά δεν σε πιστεύω. Διέψευσε. Μπες μέσα και ψυχολογία. Γελιά, γεια σου, Στράτε! Φίλε, ναι, 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 έτσι, αντίστροφη έτσι, ψυχολογία. Διάψευσε με. Βγάλε μου τα μάτια. Διάψευσε με. Φιλιά, γεια σου, Στράτε! Γεια, πάμε παρακάτω. Δεν σα κόβω με τι γραμμέ. Τέλεια, με κόβετε εσεί. Γεια σα. Γεια σου, Κωστά. Καλό στο Στελάρα. Έλα τα γόρι μου. Έλα, αδερφέ μου. Καλή τύχη στον πουλέμου στο Λιμνιό που εγώ ήμουν από τους πρώτους που τον πίστεψα και είχα πει στο μόνο που δεν με δικαίωσε είναι ότι θα έφερε τα περισσότερα λεφτά που έφερε Έλληνας παίκτης στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή γίνεται βιαστικά το όλο θέμα, οι δρόμοι ήταν δύο. Ή τον ανανέωνε στον παίκτη και τον περίμενε. Βέβαια, ή το ένα ή το άλλο. Ένα μισό χρόνο, άμα έφερε φυσικά και ο παίκτης για να τον πουλήσει και να έχει ένα όφελο η ομάδα. Ή τον πουλάς όπως τώρα σε μια καλή ομάδα με καμιά, μια σχετικά καλή τιμή και ποσοστό μεταπόλησης, αλλά ο παίκτης έχει πάρα πάρα πολλά να δώσει, φίλε. Πιθανόν. Στο γραφικό του 22 χρονών έχει να, να διευκρινίσουμε ομάδες. Κάτι, Στελάρα μου, που είναι σημαντικό και ισχύει για όλους, ισχύει για τον Γιαννούλη. Η ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν είχε αξιοπρόσεκτη ευρωπαϊκή παρουσία, πολλό αυτό μάλλον δεν είχε παρουσία σε τζαμαρία, σε βιτρίνα, Champions League. Έτσι, δεν είχε καν στο Europa League σπουδαία πορεία τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λέμε άλλοι πουλάνε από βιτρίνα και άλλους πουλάνε από βιτρίνα. Άρα, λοιπόν, πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όπως λέω για τον Τζιμίκα παράδειγμα, το ίδιο ρούχο, αν το βγάλεις στην... να μην πω τώρα και υποβαθμίσω κάποια περιοχή, έτσι, το ίδιο ρούχο στην ίδια, αλλού αν το πας στην Τζιμισκή ας πούμε, το ίδιο ρούχο και, που μπορεί να το βγάλεις... Και το δείξεις και το δείξεις. Ναι, ναι, καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικό. Η βιτρίνα στο οποίο το παρουσιάζει το ρούχο. Αυτό έχει γίνει λοιπόν τα τελευταία χρόνια. Οι παίκτες μας, αν πέρσι ήμασταν ομίλους Europa League ή αν είχαμε παίξει το Champions League, ο Γιαννούλης, ο Λιμνιός, ο Ακπομ, όποιοι ήταν τέλος πάντων, θα είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία μεταπολιτική από ό,τι έχουν αυτή τη στιγμή μετά από μια χρονιά που ήμασταν απόντες από την Ευρώπη. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Πάντως, Κωστή, είναι ένα πολύ θετικό ότι πουλάς ένα ακόμα παίκτη σε καλή, ναι, σε καλή ποδοσφαιρική χώρα. Σωστό, σωστό. Είναι σημαντικό αυτό που λες. Να πιάσει ο παίκτης. Βέβαια. Και για το ποσό μεταπόληση, αλλά και για να είναι βιτρίνα για τον ΠΑΟΚ, για να θέλουν να στηθούν όλο και περισσότεροι. Σωστό, σωστό. Και έτσι το ποδόσφαιρο, παιδιά, δεν γίνεται να μην το βγάζεις και να μην πουλάς κάποιο παίκτη. Δεν γίνεται να μην και να γεράσεις τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω κάτι, ότι η Κολονία είναι από τις μεγάλες ομάδες Γερμανίας, επειδή παρακολουθώ λίγο Bundesliga παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να έπεσε, να ανέβει και αυτά. Είχε παίξει τελικό UEFA, νομίζω, άμα θυμάμαι καλά. Ορίστε. Είχε παίξει και τελικό UEFA, νομίζω. Αυτό δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω, αλλά θεωρώ όμως ότι είναι από τα δυνατά ονόματα στη Γερμανία που πέρασε μία κρίση τελευταία, αλλά είναι μία βιτρίνα αν ο παίχτης καταλάβει τι ζητάει ο προπονητής, αν δουλέψει σε άλλα επίπεδα εκεί, έτσι. Τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και νομίζω θα κάνει και άλλη μεταγραφή μετά. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Αλλά εδώ από τον ΠΑΟΚ φεύγει τώρα, δεν φεύγει σε μια καλή του στιγμή. 9 ευρώ. Έτσι. 9 ευρώ λίγο θα... Λίγα ζητάς για το Λιμνιό. Ναι, ναι. 9 ευρώ όχι, φίλε. Λυπάμαι. 3 εκατομμύρια ναι, αλλά 9 ευρώ όχι, φίλε. Και για το μεσημέρι, το ήθελα να σου πω και το ξέχασα. Ναι. Η ομάδα τώρα θέλει μόνο ένα καλό σέντερφορ αξίας, τίποτα άλλο θέλει. Φυσικά τώρα μα φεύγει. Για μένα και ένα εξάρι γρήγορο, φίλε. Ναι. Θέλει και ένα αμυντικό χαφ. Θέλει πίσω. Θέλει να γεμίσει την περιοχή αξία πρίγκιπτο. Όχι τον πρίγκιπτο στον ίδιο, αξία πρίγκιπτο. Θέλει ένα τέτοιο. Έναν τέτοιο λένε ότι έχει ο Γερμανός έτοιμο. Ναι, τον για, έχει. Για να βοηθήσει και του υπόλοιπου. Τον έχει έτοιμο, λέει. Τον δεν έχει έτοιμο. Αυτό ο Ντιούξ που λένε από τη Γερμανία που τον είδε και την κάνει. Just the good old boys. Ναι. Αν φέρει και την Daisy Duke με το σορτσάκι, γιατί όχι. Αυτό το ανόβερο που λένε, έμαθα, ρώτησα τα παιδιά από το ανόβερο και τον πρόεδρο. Του κλαπ, τον Χρήστο, τον αδερφό, τον Τζίκο, ναι, μου λέει: οκ, okay, δεν είναι όμως αμάν και ντε, ναι, ο παίκτης. Γιατί το αμέσως του στείλα μήνυμα. Τι λέει αυτός ο Ντουξ, ναι, τι λέει, γιατί ήταν στη δεύτερη το Αμβούργο, τη Zweite Liga. Και μου λέει: καλώς, λίγο επιρρεπεί στους τραυματισμούς, δεν είναι όμως αμάν. Άλλα περίμεναν όταν ξεκίνησε από την Dortmund,
λέγανε για παιδί θαύμα, λέγανε για... Κωστή, μετά ναι. Και το περιβάλλον και οι συμπαίκτες που έχεις και αν η ομάδα κάνει επίθεση ή αν παίζει άλλο, όλα. Πολλά παίζουν σε ένα όλα, παίκτη. Όλα, όλα. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Γεια σου, Στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν κάνω διάλειμμα, παιδιά, γιατί οι γραμμές αναβουσβήνουν, τα λαμπιόνια. Δεν είναι οριστική. Στο λέω, Θανάση μου, με ρωτάς. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Αν δεν μπορούσε να έρθει εχθές, οποιαδήποτε στιγμή στην αιμοδοσία πηγαίνεις στο ΑΧΕΠΑ ή σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, λες για την Τράπεζα Αίματος Αθλητηρίων, για τους αθλητήριους, δίνεις αίμα για να μπορούμε εμείς να κάνουμε χρήση της φιάλες. Αν θες να δώσεις γυαλού, το ίδιο πράγμα είναι. Σημασία έχει να δώσεις ζωή στον συνάνθρωπό σου. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι, γεια σας. Καλώς τον, καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Αλεξανδροπολίτης Πόντιος Μπάμπης. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Βαμπίνο. Καλώς τον. Καλώς την Αλεξανδρούπολη. Καλώς την. Για πες. Ναι. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε αν οριστικοποιηθεί η μεταγραφή. Ναι. Είναι σε προχωρημένο στάδιο, δεν είναι οριστικοποιημένη. Να είναι γερός, ναι, ναι. Να είναι γερό το παιδάκι, να εξελίσσεται. Φυσικά. Να... Φυσικά. Εμείς τα αγαπάμε τα παιδιά, δεν έχει σημασία. Ναι. Ο καθένας παίρνει τον δρόμο του και αυτός είναι και ο στόχος του ποδοσφαιριστή, έτσι. Ναι. Να πηγαίνει σε καλύτερα πρωταθλήματα. Εγώ πήρα να σου πω μια αποκλειστική είδηση. Η Κολονία, η πρώτη μεταγραφή για που ενδιαφέρθηκε να κάνει από Ελλάδα ήταν ένα τράγο. Γιατί έχει τραγική ομάδα, τι! Όχι. Και στον κτηνοτρόφο που πήγε να διαπραγματευτεί, αυτός είχε ένα τράγο ο οποίος ήταν πολύ άρχοντας, ρε παιδί μου, στο κοπάδι εκεί. Ναι. Και φορούσε το 9, αυτός έβαζε νούμερα, το 9. Ναι. Και το λέγανε Μίκουλα. Πολλά φιλιά. Γεια, γεια, φιλιά, φιλιά. Κοστάκι μου, φιλιά, φιλιά. Γεια σας, Αλεξανδρούπολη. Όντως, παιδιά, έχει τον τράγο η Κολονία, έτσι δεν το ξέρετε. Και μάλιστα έχουν και ένα ζωντανό τράγο, τον οποίο τον έχουν εντυμένο με τη στολή εκεί και τον περιφέρουν τον τράγο, έτσι. Είναι η μασκότ της ομάδας. Είναι για αυτούς, είναι ιερό σύμβολο. Λοιπόν, το άλλο όνομα που βγαίνει το διαβάζω τώρα στο ΙΜΠΑΟΚ. Λοιπόν, ενδιαφέρον για τον νεαρό αριστερό μπακ Άντριαν Νίλσεν Περέιρα. Έτσι, Νορβηγός αριστερός μπακ. Σας το διαβάζω τώρα. Και είναι κοντά για να το γράφει το ΙΜΠΑΟΚ. Θέλει ΠΑΟΚ ο Περέιρα. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Λοιπόν, σε διαπραγμάτευση με τον νεαρό αριστερό μπακ Άντριαν Νίλσεν Περέιρα. Πλησιάζουμε, όλα δείχνουν ότι συμφωνούμε. Στη συνέχεια εξαρτάται από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Νίλσεν Περέιρα, αριστερό μπακ. Αυτά. Θα έχω περισσότερα να σας πω σε λίγο. Πρόταση του ΠΑΟΚ για Περέιρα. 21 έτους, αριστερό μπακ. Λοιπόν, έρχονται και μηνύματα τώρα, πληροφορίες. Λοιπόν, σύμφωνα με τόσο μεταδίδουν οι συμπατριώτες του, ο ΠΑΟΚ προσφέρει ανάμεσα σε 750 και 950 χιλιάδες. Ο Περέιρα έκανε την πρώτη συμμετοχή σε μεγάλη ομάδα της Viking τη σεζόν 18-19. Έχει φορέσει τη φανέλα της σε 39 μάτς, 4 γκολ, 8 ασίστ, αριστερό μπακ Φερέλπιδας. Δεν ξέρω αν αυτός έρχεται για βασικός ή όχι. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ναι, παρακαλώ. Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. 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 Ακούγομαι. Βεβαίως, καθαρά. Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος από, είμαι ο Χρήστος από το Μόναχο που παίρνω εκεί στο... Ω, καλώς στο Χριστάρα. Καλώς στο Μίνχεν. Λοιπόν, Κώστα, ναι. Κώστα, παίρνω σε ένα πολύ γράπαινο στην εκπομπή σου. Και τελευταία. Του! Και το κλείνεις. Αν και σ' ακούω και μ' αρέσει αυτά που λες. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Πάμε. Σε ακούω. Πρέπει να έχει και σε ένας παλιός παοκτής όπως είμαι και εγώ. Έτσι σε ηλικία που έχουμε δει πολλά. Ακριβώς. Το πώς θα είσαι γεννημένος. Πότε είσαι γεννημένος. Το 69. 69. Κοντά είμαστε, ρε. Κοντά. Δύο χρονάκια. Τίποτα. Δίπλα είμαστε. Κοντοσύρια. Για πες λοιπόν. Για πες. Άκουσα πριν λίγο, είπε να σε ακροατής για το μάτς με την Μπενφίκα και να βάλει το Λίρατζι. Ναι. Λοιπόν, εγώ είδα το παιχνίδι το φιλικό με τον Παναθηναϊκό και μ' άρεσε ο Λίρατζης. Βεβαίως, σε όλους. Αλλά να πω λίγο τη γνώμη μου λίγο. Να την πεις. Να μου πεις και εσύ. Βεβαίως, βεβαίως, ό,τι θες. Εγώ πιστεύω ότι ο Λίρατζης, γιατί μια Μπενφίκα είναι μια ομάδα που έχει, που είναι μια δυνατή ομάδα. Και ένας Λίρατζης πιστεύω δεν θα τα απεξέλθει στα καθήκοντα εκεί με αυτή την ομάδα. Λοιπόν, η εμπειρία το ένα το άλλο μπορεί, μακάρι, δεν αδικό τον παίχτη, έτσι, προς Θεού. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Λίρατζης δεν έχει αυτή την εμπειρία να παίξει με αυτή την ομάδα, με αυτά τα παιχτρόνια εκεί που έρχονται στην Αθήνα, στην Τούμπα, να παίξει, ναι, και να βγάλει το μάτς. Εγώ, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θες ένα δυνατό παίχτη να βάλεις. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι πιστεύω ότι θα βάλει το μάτος για το συγκεκριμένο παιχνίδι εκεί.
Έτσι πιστεύω. Και θα... πιστεύω θα βάλει το Μάτος. Εγώ είμαι της άποψης, αν και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ένα δεξί μπακ πιο, πολύ πιο δυνατό και πιο καλό παιχνίδι, να πάρει ένα, μια μεταγραφή καλή δυνατή εκεί δεξί μπακ. Γιατί και με τον άλλον το... Ροντρίγκο. Ναι, Ροντρίγκο που μας είπαν Τεμέκ, ο καλύτερος παίχτης μπακ της Πορτογαλίας. Τέλος πάντων, αυτά τα αφήνω προς τα έξω. Ναι, δεν έχουμε δει κάτι συγκλονιστικό από τον Ροντρίγκο. Ναι. Εκεί θέλεις ένα δεξί μπακ να τρώει σίδερα. Ναι. Έκανε κάποια καλά μάτς στο τέλος προηγούμενη σεζόν, ειδικά νομίζω μέσα στο Καραϊσκάκης. Αλλά ναι, περιμένουμε να δούμε. Και με την Μπεσίκτας, όσο έπαιξε δεν ήταν κακός. Αλλά ναι, να είμαστε έντιμοι, να είμαστε σωστοί. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα. Ναι. Αν περάσει στην Μπενφίκα, αν την περάσει, έχουμε την τύχη και την περάσουμε και πάμε. Γιατί θα παίξουμε την Κράσνονταρ και πιστεύω ότι θα την πάρουμε μέσα. Εντάξει τώρα. Διπλό μάτς. Διπλό μάτς. Ναι, διπλό μάτς. Και πιστεύω ότι εκεί η ομάδα πρέπει για τους ομίλους να κάνει και ένα δεξί μπακ. Η δικιά μου γνώμη είναι έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, σε ακούω. Δεν υπάρχει. Ναι. Και θέλω ένα χαφ δυνατό εκεί να τρώει σίδερο. Έξι. Έξι. Κόφτη. Αμυντικό χαφ. Ναι, ναι. Τρεχαντήρι. Να τρώει σίδερο. Να φτύνει το χόρτο. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Χάρηκα, είμαι στην Ελλάδα ακόμα, είμαι ακόμα με άδεια εδώ. Μπράβο. Έκανες μπανάκια, πήγες σε χαλκιδικές σου ξουμούξου, εντάξει. Πήγα, γύρισα, έμεινα, πήγα, εντάξει. Πόσα χρόνια είσαι πάνω, πόσα χρόνια είσαι πάνω. Κοίταξε, εγώ γεννήθηκα στο Μόναχο. Α, γεννήθηκες, Σοπαρε, μάλιστα. 40 χρόνια, γύρισα Ελλάδα, ήμουνα 12, 10, 11 χρόνια στην Ελλάδα. Και το 2009 πριν την κρίση... Ξανάφυγες. Ξανάφυγα πάλι. Μάλιστα, πίσω, ναι. Μάλιστα. Άρα ήρθες δανεικός για ένα διάστημα στην Ελλάδα και ξανάφυγες πίσω. Δανεικός. Έπαιξες δανεικός. Και τώρα έρχεσαι μπανάκι, παγωτάκι, καρπουζάκι, μουζάκα και αυτά. Εντάξει, αδερφέ μου. Εντάξει. Ακριβώς. Έγινε. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Φιλιά. Φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Φιλιά στα παιδιά, στην ομογένεια. Πάμε τελευταίος πριν το διάλειμμα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Ο Γκρέγκορη. Γεια σου ρε Γκρέγκορη. Λοιπόν, πρώτα θέλω να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα, ναι. Πολλούς χαιρετισμούς, όχι χαιρετίσματα, ναι. Χαιρετισμούς με τα τσουβάλια σε όλα τα παιδιά που είναι στις ακριτικές περιοχές, σωστό. Στα Γρεβενά, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στη Θάσο, σωστό. Στην Καβάλα, τα οποία κρατάνε, σωστό. Τους συνδέσμους των φιλάθλων, σωστό. Του ΠΑΟΚ. Σωστό. Τους κρατάνε, φυλάσσουν θερμοπύλες και τα παιδιά έτσι. Είναι πολύ στεναχωρεμένα που τώρα, ξέρεις, το μεράκι τους αυτών είναι δουλεύουνε. Τώρα μας ακούνε πολύ για τις δουλειές μας. Φιλιά σε όλα τα Γρεβενά, φιλιά σε όλη τη Φλόρινα εκεί, παιδιά. Να κρατάτε τους συνδέσμους μας και να αγαπάτε την ομάδα έτσι. Σαν τα μάτια σας. Να δώσουμε και αφού έπιασες... Ορίστε. Με κάποιο παιδί από αυτά έχεις μιλήσει φυσικά. Ποτέ με κάποιο παιδί. Φυσικά. Ξέρεις τι μου είπανε. Παρακαλάμε πότε να έρθει η Κυριακή που παίζω πάω ξεντούμπα, ναι. Να ξεκινήσουμε πρωί-πρωί και αν ανοίγουν οι θύρες 5 ώρες ναι. Πιο μπροστά, εμείς ναι. Θα είμαστε 5 ώρες πιο μπροστά μες στο γήπεδο. Απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς αυτό το ξέρω επειδή μιλάω με τα παιδιά, όχι όλους, αλλά ναι. Έχω αρκετούς φίλους και ακροατές στους συνδέσμους. Θέλω να στείλουμε πρώτα-πρώτα εκεί ναι. Τα χαιρετίσματα και μετά να πάω ναι. Στην τομία σε αυτό που θέλω να σου πάμε. Πω. Φέτος συμβαίνουν πολλά απίθανα και πολλά απίστευτα πράγματα. Πού να φανταζόσουν πριν από 5 χρόνια ότι δεν θα δουλεύεις, θα έχεις κλειστό το μαγαζί σου και δεν θα σε πληρώνει το κράτος. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Ναι. Πού να φανταστείς ότι ο Ολυμπιακός θα πάει και θα πει 1000 ψέματα και θα πληρώσει και θα έχει δικούς του πουλημένους μέσα 5-6 άτομα και από τους 7 ο Υπουργός Αθλητισμού θα τους κάνει 5 για να εκδώσουν μια καταδικαστική. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Απόφαση, ναι. Την οποία θα ένα την παραμύθι. Ο Αβγενάκης θα την πληρώσει, δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω. Λοιπόν, πού ναι, να ναι, ναι. Δικαστικά πού πάντα, δικαστικά αν χρειαστεί. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ναι. Συνεχίζω στο, αμέσως στο καλό, πού να φανταστείς ότι η ομάδα μου, ο ΠΑΟΚ, θα έστελνε στην Εθνική Ελλάδος, ναι. Ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά δεν ήταν ακόμα έτοιμοι, δεν ήταν ακόμα φορμαρισμένοι. Και παίζοντας και δίνοντας την ευκαιρία ο Ομοσπονδιακός, ο Γερμανός, φορμαρίστηκαν και αρχίζουν να πετάνε στα σύννεφα. Δηλαδή, ναι. Εμάς μας έκανε καλό αυτό το ότι χρησιμοποίησε τους δύο ποδοσφαιριστές μας και οι οποίοι βλέπω ότι είχαν κατακόρυφη άνοδο. Έτσι δεν είναι. Μιλάς για το, ποιότητα... για το Λιμνιό βασικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Μιλάω τώρα δηλαδή σαν να μας τους έβαλε στο φούρνο, ήταν ο φούρναρης, μας τους έστανε και μας τους έλεγε θα μας τους ρίξει τώρα ζεστούς. Πεινάσαι. Να πολεμήσουμε.
έχει ψωμί η υπόθεση. Αυτή την ηρωνική, εις βάρος μας ομάδα της Μπενφίκας. Ναι. Περίμενες τέτοια, τέτοια χαρά να του δώσει δύο παιχνίδια απλά... και να αρχίσουν να ανεβαίνουν ποδοσφαιρικά. Έτσι, τι, τι αποδεικνύεται, τι αποδεικνύεται, αδερφέ, ότι η εθνική ομάδα. Και το λέω για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πολλές φορές δυσανασχετούν οι ποδοσφαιριστές ή νομίζουν ότι αμά τώρα ξέρω εγώ η εθνική και αυτά. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, είναι μια βιτρίνα στην οποία μπορείς, αν έχεις φιλοδοξία, να παίξεις το εξωτερικό, να σε δει όλη η κοινωνία. Κάνοντας σπουδαία μάτς με την εθνική, μπορεί να ανοίξει η πύλη για μια μεταγραφή. Θεωρώ ότι ο Λιμνιός, γιατί τον τελευταίο διάστημα είμαστε απόντες από την Ευρώπη. Έτσι. Ναι, μεν οι άνθρωποι της κολονίας πιθανόν να τον είδαν και στα εδώ μάτς, αλλά νομίζω ότι οι εθνικές ομάδες έπαιξαν ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή. Είναι σημαντικό για αυτούς πώς παίζεις απέναντι στην εθνική τους ομάδα. Τελειώνοντας, για να πας και στο διάλειμμα που θέλεις, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή της εθνικής που μας τους ετοίμασε και είναι πανέτοιμοι οι ποδοσφαιριστές μας και πιστεύω ότι θα κατατροπώσουμε την Μπενφίκα. Έγινε! Καλό μεσημέρι, σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Να σε καλά! Να σε καλά! Να στείλουμε χαιρετίσματα, επειδή μίλησε για Κρήτες, μίλησε για απομακρυσμένες περιοχές. Στα παιδιά στον Εύρο που υπηρετούν εκεί και πάλι είναι σε επιφυλακή. Επειδή ο τρελός δίπλα προκαλεί. Και η Ευρώπη φοβάται να τον κάνει ντά. Έτσι, μην κακοκαρδίσει η Μέρκελ τους ψηφοφόρους της, μην κακοκαρδίσει τον πελάτη στον οποίο πουλάει όπλα, φοβάται και πάει με χαδάκια. Έλα τώρα, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, που σου λατσάρεις μέσα στα νερά των άλλων και προκαλείς κάθε μέρα και λες βρώμικα πράγματα και κουβέντες κακές. Δεν είναι σωστό. Μόνο ο Γάλλος μιλάει έτσι όπως πρέπει. Μόνο ο Γάλλος του λέει, δεν καταλαβαίνεις και στέλνει τον αεροπλανοφόρο. Λοιπόν, την αγάπη μας στα παιδιά, στους γονείς που έχουν τα παιδιά τους και υπηρετούν, είτε είναι σε νησιά, είτε είναι στον Εύρο, την αγάπη μας και τη σκέψη μας στα παιδιά πάνω, που μόνο αυτοί ξέρουν τι περνάνε για να είμαστε εμείς ωραίοι και άνετοι εδώ πέρα και να λέμε τα δικά μας. Και πάλι είναι σε μια επιφυλακή στον Εύρο. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, τους στέλνουμε τη συμπαράστασή μας, η σκέψη μας είναι εκεί. Αυτό. Διάλειμμα. Και επιστρέφουμε γρήγορα. Όχι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ανοιχτές γραμμές για όποιον θέλει μετά το διάλειμμα. Το πήγαμε καθυστερημένα για να μην σκόψουμε τη φόρα και τον ιρμό. Επαναλαμβάνω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα του Λίμπερο. Του αθλητικού Λίμπερο 107 και 4. Ότι όπως όλα δείχνουν, την φανέλα του Erste FC Köln, της κολονίας, με δύο όμικρον γράφεται η λέξη. Δεν υπάρχει ωμέγα. Η γερμανική ομάδα λοιπόν ενδιαφέρθηκε και βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Λιμνιό, που αποχαιρετά, φεύγει πάρα πολύ σύντομα, πακετάρει και ίσως και αύριο αναχωρεί για την κολονία. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ καθαρά το ποσό της μεταγραφής, με 15% ποσοστό μεταπόλησης για το δικέφαλο και με τον Λιμνιό να εισπράττει περί τα 750 με 800 χιλιάρικα το χρόνο. Καθόλου άσχημα, θα πω εγώ, καθόλου άσχημα. Για έναν παίχτη ο οποίος δεν έδωσε αυτά που περιμέναμε, δεν έκανε την έκρηξη, θεωρώ ότι πέρσι ειδικά στο δεύτερο μισό έμεινε στάσιμος, δεν μας έδειξε αυτά που περιμέναμε, το πλούσιο ταλέντο, τη ταχύτητά του, η έκρηξή του, δεν. Γι' αυτό και φέτος αποφασίστηκε να αλλάξει θέση και εκεί όμως έδειξε ότι δεν είναι η θέση που αγαπά, δεν έχει τα προσόντα, δεν το ήθελε, δεν ξέρω. Βάλτε ό,τι εσείς θέλετε. Νομίζω ότι έρχεται η πρόταση σε μια καλή στιγμή. Τώρα, όσον αφορά στο μάτς με την Μπενφίκα, είπαμε οι λύσεις είναι δύο αυτή τη στιγμή. Μάτος, Λίρατζης. Και παίχτη να φέρει αύριο που λέει ο λόγος, δεν προλαβαίνει μέσα σε πόσες μέρες. Έτσι, δεν προλαβαίνει. 15 θυμίζω είναι το μάτς. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει 7. Δεν γίνεται. Και να έρθει τώρα και να έρθει ο Μαϊκόν να έρθει. Οπότε θεωρώ ότι όποιος και από τους δύο να αγωνιστεί έχει το δικό του κίνητρο. Ο Μεν Μάτος, για να αποδείξει στον προπονητή του και σε όλο τον κόσμο ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει, η τεράστια πείρα του, το τσαγανό του, η τρέλα του,
η απέτησή του για συν ένα χρόνο σε αυτό που κανονικά ισχύει, δηλαδή ο ένας χρόνος, όλα αυτά τα αποδεικνύει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάνε μια μεγάλη ματσάρα με την Μπενφίκα, βάλε και ένα γκολ σε αυτές τις προωθήσεις που κάνεις και θα είσαι άρχοντας και βασιλιάς. Έτσι κι αλλιώς για μένα δεν διαγράφει το ότι είναι το κορυφαίο δεξί μπακ, ο κορυφαίος δεξιός οπισθοφύλακας στην ιστορία του ΠΑΟΚ για μένα. Αυτό δεν αλλάζει για μένα, δεν αλλάζει. Αυτό που, όσον αφορά στο Μάτος, αν πεις ότι προτιμάει το Λίρατζι, άλλο στυλ, άλλη ηλικία, άλλο κίνητρο, τι, μέχρι να τραυματιστεί ο Ροντρίγκο, ήμουν και προπονιόμουνα με τους αυτούς που θα πάνε δανεικοί. Δεν με υπολόγιζες. Τραυματίστηκε ο Ροντρίγκο, έφυγε ο Μάτος στην πατρίδα του για τον πατέρα του και μου δόθηκε ευκαιρία. Με βάζει στο φιλικό, κάνω ένα πολύ καλό παιχνίδι, δείχνω στοιχεία και σου φωνάζω ότι αξίζω να μείνω στο ρόστερ, είμαι κι εγώ μπολιασμένος με την νοοτροπία, με τη μενταλιτέ, με το τσαγανό, με τον εγωισμό, με το δεν χάνω ούτε στο κουτσό ούτε στην τζανταλίνα μανταλίνα σκεπτικό του Πάμπλο Γκαρσία. Ήμουν μέλος αυτής της αίτης ομάδας που σάρωσε τα πάντα η K19 πριν πάω στο Βόλο και αρπάζω την ευκαιρία. Ρίξε με και εμένα στη μάχη όπως έριξε το Μιχαηλίδη και τον Τζόλι και διέπρεψαν και αυτή τη στιγμή είναι βασική στον ΠΑΟΚ και μέλη της εθνικής ομάδας. Δώσε μου την ευκαιρία να κάνει και ο μικρός ένα μεγάλο παιχνίδι. Όποιον και από τους δύο να βάλει έχει πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο. Και ο ένας και ο άλλος. Ο μεν ένας είναι στη δύση της καριέρας του και θέλει να αποδείξει ότι δεν τελείωσε. Ο μεν άλλος είναι τώρα στο ξεκίνημα, είναι στην αρχή του και θέλει να δείξει πράγματα. Και τέτοια παιχνίδια είναι πραγματικά παιχνίδια αποδείξεων. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Αυτά όσον αφορά στον δεξιό πιστοφύλακα, όποιος και αν είναι το δεξί μπακ, όποιος και αν παίξει όλη την πτέρυγα, γιατί θα παίξουμε πάλι με τρεις αμυντικούς, όποιος και αν είναι από εκεί. Επαναλαμβάνω την είδηση για τον αριστερό μπακ που βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ, τον Νίλσεν Περέιρα. Μιλάμε για αριστερό οπισθοφύλακα, Νορβηγός, και είναι ένας παίχτης ο οποίος καλύπτει την αριστερή πτέρυγα, 21 έτους. Γράφουν και στο εξωτερικό για αυτόν ότι υπάρχει πρόταση για τον Περέιρα, Άντριαν Νίλσεν Περέιρα. Γράφουν τα μιμιέ της χώρας του, πλησιάζουν όπως όλα δείχνουν σε συμφωνία. Ο Περέιρα με τον ΠΑΟΚ εξαρτάται από τον ποδοσφαιριστή αν θέλει τη μεταγραφή ή όχι. Τα σήματα που έχουμε λάβει από τον Άντριαν είναι ότι θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Παλαιότερα είχαμε απορρίψει προσφορές. Τώρα όμως, λέει ο προπονητής της ομάδας, ο Μπάρνε Μπέρντσεν. Τώρα προσπαθούμε να πετύχουμε τη συμφωνία και από ό,τι φαίνεται θα έρθει να προσθεθεί για μία ακόμα λύση στα αριστερά. Στα αριστερά που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Στα αριστερά που οι λύσεις είναι περιορισμένες. Σε περίπτωση που δεν γυρίσει και ο Βιερίνια, είναι μετρημένα τα κουκιά. Ο Τσαούς, από ό,τι φαίνεται, θα φύγει δανεικός. Τον Μπαλογιάννη που τον βάζει εκεί δεν είναι αυτή η φυσική του θέση, παρότι έχει το αριστερό πόδι το παιδί. Αυτά. Πριν κλείσω, μίλησε ο Κομίνης σήμερα. Ο διαιτητής αυτός δεν είναι αυτός. Αυτός που τα τίναξε όλα στον αέρα. Ο πρωταγωνιστής του κλεμμένου πρωταθλήματος. Με τη φάση αυτή που στοιχιώνει όλη την κοινωνία. Μίλησε μετά από 2 χρόνια, αποφάσισα να μιλήσει που στα νέα του Μαρινάκη, στα νέα, στην εφημερίδα του Μαρινάκη, του ομίλου του Μαρινάκη, μίλησε και δεν βρήκε μέσα σε 2.500 λέξεις χώρο να πει μια συγγνώμη. Τα έκανα μπάχαλο. Συγγνώμη. Δεν βρήκε να πει. Αυτά. Πάμε σε 2 τελευταίες γραμμές και αποχαιρετάμε. Γεια σας. Γεια σας, Κωστή. Έλα, τι έγινε. Συγγνώμη. Έλα. Συγγνώμη για τη δυστυχολογία. Δεν πειράζει. Μην ξεχνάς και τον Κρέσπο από δεξιά που είναι να παίξει τη θέση και να βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ. Σωστό, χωρίς να είναι εκεί η θέση του. Το έχει κάνει στο παρελθόν. Χωρίς να είναι θέση, αλλά έχει ξαναπέξει και μπορεί να ξαναβοηθήσει και από αυτή τη μεριά. Απλά και να παίξει τη θέση δεν είναι όμως όλη η πτέρυγα ο Κρέσπο. Δεν μπορεί να παίξει όλη την πτέρυγα. Εγώ πιστεύω δεν θα είμαστε τόσο επιθετικοί, θα παίξουμε τακτική και με αντιεπιθέσεις. Να δούμε. Και θα είναι λίγο μαζεμένος. Αυτά θα λίγο στείλει. Γεια σας, Στελάρα μου. Γεια. Πάμε άλλες 2 γραμμές.
Εδώ έπεσε, πάμε εδώ τελευταία και κλείνουμε μαζί σου. Ναι! Γεια σου Κωστή, γεια σου Κωστή. Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς τον. Θράσος. Α, Θράσος. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Θράσο. Πάρα καλά, πολύ καιρό καλά. Έχουμε να μιλήσουμε. Καλά. Τι κάνετε. Τι να κάνουμε. Ο ιός, η ζέστη μας έχουν περιορίσει. Μάλιστα. Τι κάνετε, πώς περάσατε. Σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα. Μια χαρά, δόξα τω δόξα το Θεό. Μπορείς τελειώνοντας να βάλεις ένα τραγουδάκι. Βεβαίως. Τα μελιτζανιά με το μελά. Α, καλά, είναι πολύ ψαγμένη επιλογή. Μπορεί και... να περάσει να παρακινηθούμε όμορφα. Και δύσκολο, το λέει ο Ζαφίρης, τα δημοτικά. Είναι εξαιρετικό πρέπει. Πολύ ψαγμένη επιλογή. Λοιπόν, κάνω καθυστέρηση για να το βρω. Εσείς τι κάνετε άλλο? Εμείς μέσα καθόμαστε περιορισμένοι για τον ιό. Ναι. Βεβαίως. Μεγαλύτερη ηλικία. Όπως μου έχετε πει. Βεβαίως. Έτσι. Και εμείς εχθές αποφύγαμε να έρθουν και οι παππούδες μας στην αιμοδοσία. Ναι. Το είπαμε. Ναι. Οπότε... Αλλιώς θα περνούσα και εγώ να σας δω από εκεί. Θα χαιρόμαστε πολύ να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Να έρθετε την επόμενη. Μόλις τελειώσουμε από το βάσανο, κλείνω έτσι. Με Ζαφίρη τεράστιο που είναι και φίλος και ακροατής και αδερφός. Και τον υπεραγαπάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, τσάμικος, αργός, βασανιστικός, μερακλίδικος. Γεια σας κύριε Θράσο. Γεια σας. Και full echo από πανηγύρι έβαλα, έτσι, live. Όχι φλωριές τώρα από δίσκο, αλλά από πανηγύρι. Να μην τα βάλεις πια τα μελιτζανιά, να μην τα βάλεις πια. Πάλι τα βάλες, πάλι μας μάρανες λέει. Έλεγα κι εγώ μαζί σας να περνώ. Δεν ξαναπερνώ από τούτο το στενό. Αν λοιπόν εσείς διαβάσετε την συνέντευξη του Κομίνη που τίναξε τότε το παιχνίδι στον αέρα και βρείτε κάπου στις 2.500 λέξεις στα νέα τη λέξη συγγνώμη, τότε να μου τηλεφωνήσετε και εμένα να μου το πείτε στην εκπομπή, γιατί εγώ δεν τη βρήκα πουθενά τη λέξη για όλο αυτό το μπάχαλο που έπαιξε και ένα κάρο μετά μάτς, έτσι. Δηλαδή τον είχα 2 χρόνια. Και έπαιξε και πολλά παιχνίδια. Ανταμείφθηκε. Πάπια του γυαλού, μην αγαπάς αλλού. Έτσι, με αυτό το βάθος, το απίθμενο, και ο Κουστό θα τα παρατούσε. Σας αποχαιρετώ εγώ. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Δεν φεύγει κανένας, εννοείται. Μένετε συντονισμένοι όλη μέρα. Εδώ στον αθλητικό Λίμπερο, εμείς θα τα πούμε πρώτο ο Θεός. Αύριο το πρωί στις 8. Όλο τσαλκάντζα δουλεύει ο Ζαφίρης. Αυτά για να τα πει στα κομμάτια. Πρέπει να έχει λαρίκι που να σπάει, να τσακίζει, να κάνει κόλπα. Και ο Ζαφίρης αυτό είναι μοναδικός. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Ζούμου σου λέμε και το μεσημέρι. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Θα τα πούμε αύριο. Έρχεται Ζαγόρας Γιώργος. Bye, 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 bye.